Θέλω να συζητήσουμε λίγο για την ατομική ασυλία. Τις ατομικές ασυλίες έχουν ο Κυριάκος και η Κατερίνα. Αλλά αφήσαμε μία συζήτηση που είχαμε το μεσημέρι στην μέση. Ακόμα, Σπύρο, προσπαθώ να καταλάβω, να ερμηνεύσω μάλλον τα λόγια σου και την απόφασή σου. Μπορείς να μου εξηγήσεις ακόμα μία φορά γιατί μου είπες ότι πέταξες την ατομική ασυλία? Είχε περάσει από το μυαλό μου κάποια στιγμή όταν έρθει η στιγμή αυτή να μην παίξεις ίσως για την ατομική ασυλία. Γιατί να μην παίξεις? Γιατί είχε κάνει και κάτι παρέμον ο Παναγιώτης, απλά μου είχε περάσει το μυαλό, όχι δεν το έκανα, αλλά μου είχε περάσει σαν σκέψη ότι θα μπορούσα σαν fair play να μην πάρω μέρος. Όχι δεν το έκανα, αλλά μου είχε περάσει το μυαλό. Σήμερα πριν το παιχνίδι, βασικά πάει καιρός που το έχω ακούσει αυτό. Έχω ακούσει τους συμπαίχτες μου να λένε και ο Σπύρος θα είναι πολύ άδικο να παίρνει μέρος στην ατομική ασυλία αφού δεν παίζει και άμα το κάνει θα είναι πολύ φάουλ και θα είναι πολύ κακό αυτό που θα κάνει. Το έχω ακούσει. Και γι' αυτό σκέφτηκα. Στον αέρα ή από κάποιον συγκεκριμένο? Ναι, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν τώρα συγκεκριμένοι. Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς ποια άτομα ήταν. Okay. Ήταν πριν 2-3 εβδομάδες. Ήταν δίπλα μου κοντά. Δεν με είχαν δει, φαντάζομαι ότι είμαι εκεί. Και τους άκουγα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα δέχτηκε μια. Ένιωσα προσωπικά ότι δέχτηκε μια επίθεση. Από την ομάδα. Πριν την ατομική ασυλία. Ναι. Γιατί αρχικά ξεκίνησε ένα πηγαδάκι του στυλ. Ο Σπύρος δεν πρέπει να πάρει μέρος, να του πούμε, να μην πάρει, να του πούμε να, ότι καλό να μην πάρει μέρος στην ατομική ασυλία και δεν είναι σωστό. Μετά μου είπαν, ξεκίνησε το να μου λέει ότι ξέρεις τι, ίσως είναι καλό να μην πάρει μέρος στην ατομική ασυλία και ότι θα είναι πιο. Και ο Νικό, δεν θυμάμαι ποιο το είπε από του δύο. Είπε ότι δεν είναι φιλότιμο να πάρει μέρος στην ατομική ασυλία. Και αυτό με εκνεύρισε. Με εκνεύρισε πάρα πολύ. Γιατί αν γουστάρω εγώ να μην πάρω μέρος στην ατομική ασυλία, έχω μυαλό να το σκεφτώ μόνος μου να μην πάρω. Δεν έχω ανάγκη άλλα πέντε άτομα να μου πούνε μην πάρεις μέρος στην ατομική ασυλία. Λες και είμαστε πέντε χρονών. Εντάξει, αυτή είναι λοιπόν η άποψή σου. Θέλω όμως να μου εξηγήσεις περισσότερο κάτι που δεν κατάλαβα και εκεί αναφερόμουν γιατί ξεκίνησες τελικά να παίζεις και όπως λες εσύ το πέταξες με το που έχασε ο Τόνι. Ακριβώς. Γιατί με το να παίρνω μέρος, αυξάνω την πιθανότητα να μην κερδίσω τον Τόνι. Γιατί πριν από μια εβδομάδα η ομάδα κατέδειξε ότι ο Τόνι είναι πρόβλημα. Τόνι, πώς κρίνεις τα λεγόμενα του Σπύρου και την πράξη του Σπύρου να πετάξει την ασυλία αφού έχασες? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είναι άνθρωπος που θα πέταγε ποτέ την ατομική ασυλία. Έχασε και βρήκε κάτι να πει απλά για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, που πριν δύο μέρες περίπου σε ένα έπαθλο φαγητού είπε ότι θα προτιμούσε να πετάξει το φαγητό αντί να το δώσει στην ομάδα του επειδή είναι πολύ χορτασμένος. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο. Ποτέ μου, για κανέναν εδώ μέσα, που περνάει ό,τι περνάω και τρέχει κάθε μέρα στον ήλιο, δεν θα πέταγα το φαΐ μου επειδή είμαι χορτασμένος για να μην τον δώσω ακόμα και στο χειρότερο μου εχθρό. Ο Σπύρος θα το πέταγε να μην το φάει η ομάδα και αφού έκανε φάουλ, γιατί είμαι στη βάρκα, είπε ότι σιγά μη σας έδινα το φαΐ μου να το πετάξω. Το ακούσανε κάποια, άμα θέλουν να μιλήσω, άμα δεν θέλουν δεν πειράζει. Μετά για να το ψιλοσώσει, που δεν σώνεται, είπε ότι σε σένα δεν θα το έδινα και να το πέταγα. Αλλά δεν έχει σημασία. Όλοι οι ανθρώποι είμαστε εδώ. Όλοι πεινάμε, όλοι τρέχουμε, όλοι και με θερμίδες. Ο Σπύρος προφανώς είχε ξεχάσει ότι εδώ και πέντε εβδομάδες καίει τις λιγότερες θερμίδες. Γιατί δεν αγωνίζεται για τον ΑΒ λόγω, είναι τραυματίας. Και το φαΐ που τρώει ίσως τον πιάνει πάρα πολύ, ενώ όλους τους άλλους δεν τους πιάνει γιατί τρέχουμε στον ήλιο. Πολύ, εγώ έχω κάνει, θεωρώ, τον τελευταίο καιρό λίγο λιγότερα ράν από τους άλλους, αλλά υπάρχουν εδώ παιδιά που κάνουν 4-8 ράν την ημέρα, άμα κάνουμε δύο αγωνίσματα. Και θεωρώ ότι το φαΐ είναι πολύτιμο, δεν θα το πέταγα για να μην το πάρει κάποιος, ό,τι και να μου έχει κάνει, πραγματικά. Όταν ήμασταν στη βάρκα, λέμε πάμε για παιχνίδι φαγητού. Και λέω εγώ για πλάκα ότι πω πάλι φαγητό, δεν μπορώ άλλο να φάω. Και καλά, επειδή ήδη είχαμε κερδίσει άλλο ένα μεγάλο. Και γυρνάει ο Τόνι και λέει ρε Σπύρο, εντάξει, να το δώσει εμάς να το φάμε. Αφού σε χορτάζει, να το δώσει εμάς, είπα. Ναι, και ναι, με αυτόν τον ωραίο τρόπο που έχει πάντα.
Και γυρνάω και λέω. Σιγά μου σα το δώσω, λέω καλύτερα να πετάξω κάτω. Και εκείνη τη στιγμή ο Παναγιώτης γυρνάει και μου λέει: κάτσε, ρε Σπύρο, για ποιο λόγο το λες αυτό. Και τον κατάλαβα εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά όταν είπα ότι σιγά μου σα το δώσω, μου στον Τόνι. Και του λέω: Τόνι, για σένα πάει. Ότι δεν μπορώ να σε ακούω. Δεν μπορώ πλέον να ακούω αυτό. Δεν μπορώ. Μπουρουμπούρου. Όλη μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, έχουν γίνει τα αυτιά μας τόσα. Πώς να πω. Εγώ προσωπικά δεν την παλεύω. Καθόλου. Δεν μπορώ την κρίνια. Δεν μπορώ. Okay. Αν δεν μπορεί να ακούει την κρίνια μου, μπορεί να κλείσει τα αυτιά του. Παναγιώτη, τελικά, κατά τη δική σου άποψη. Έτσι, ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Κατά τη δική σου άποψη, πρέπει να παίξει ατομικές ασυλίες ή όχι. Κατά τη δική μου άποψη, όπως είχα πράξει και τότε, σαν Παναγιώτη, θα μιλήσω, σαν Σπύρο, σαν Παναγιώτη, εγώ δεν θα αγωνιζόμουν. Έτσι είχα πράξει και στο παρελθόν. Ο καθένας μπορεί να πράξει όπως θέλει. Αλλά αποφυλώ τιμό δικό μου, σαν Παναγιώτη δεν αγωνίστηκα. Κατερίνα. Όλοι, αν βρισκόμαστε στη θέση του να είμαστε τραυματίες, το μόνο που θα θέλαμε είναι να γίνουμε καλά. Δεν νομίζω ότι ο Σπύρος του αρέσει η κατάσταση που είναι. Και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να του πει που θα αγωνιστεί και που δεν θα αγωνιστεί. Όταν ο μοναδικός τρόπος στο να μείνει στο Survivor είναι η ατομική ασυλία, όλοι έχουμε το δικαίωμα να αγωνιζόμαστε με ό,τι έχουμε για να την κρατήσουμε. Οπότε με τα λεγόμενα αυτά, εγώ έπραξα λάθος ο Παναγιώτης. Όχι, γιατί και εγώ το ίδιο έκανα. Όταν είχα πειρατό πέρυσι, δεν έπαιξα στην ατομική ασυλία καν. Αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Όχι. Που είναι τραυματίας όσο καιρό. Συμφωνώ αυτό. Απλά μια μικρή παρένθεση. Είναι 5 οι ασυλίες. Έχει αγωνιστεί, ξέρω εγώ, και στις 5 ατομικές ασυλίες που έχουμε χάσει. Στις 3. 4. 4. Έχει αγωνιστεί και στις 4. Έστω σε μία να γινόταν αυτό. Έστω σε μία. Εγώ το έκανα π.χ. σε μία. Έστω σε μία. Δήμητρα, ποια είναι η άποψή σου? Για να είναι εδώ και να μην έχει πάει σπίτι του, επειδή του είπαν έχεις ένα τραυματισμό που πρέπει να κάτσεις τόσο καιρό έξω, πάει να πει ότι θέλει να αγωνιστεί και θέλει να προσφέρει. Οπότε. Κι εγώ, αν ήμουν στη θέση του, θα αγωνιζόμουν και για την ατομική ασυλία και για να κρατήσω την ψυχολογία μου μέχρι να ξαναμπω στον αγωνιστικό χώρο και για όλα. Τόνι, θέλω να μου σχολιάσεις την τελευταία τάκα της Δήμητρας, γιατί έχετε διαφορετική άποψη. Σίγουρα ότι και εγώ δεν θα τα παρατούσα ποτέ, αλλά επειδή είχα μια συζήτηση με τον Παναγιώτη, του είπα ότι αν ο γιατρός μου έλεγε ότι θα κάτσει ένα μήνα έξω ή στο νοσοκομείο, αν δεν μπορώ να αγωνιστώ, θα γυρίσω πίσω στο σπιτάκι μου. Με αυτή λοιπόν την ατάκα θα κλείσουμε τη συζήτηση. Οι ατομικές ασυλίες πλέον έχουν δοθεί ή μάλλον έχουν κερδιθεί. Τη μία έχει ο Κυριάκος, την άλλη έχει η Κατερίνα. Δύο υποψήφοι λοιπόν θα έρθουν από εκεί. Και ασχέτως με το αν αγωνίστηκε ή όχι ο Σπύρος ή αν έπρεπε να αγωνιστεί ή όχι, εσείς, ο καθένας από εσάς, έχει μία δύναμη αυτή τη στιγμή, την ψήφο του.